εξέλιξη στο θέμα του ταξιτζίου, ο οποίος άνθρωπος και αυτός αυτό. Αγνοείται ένα νέο παιδί. Πήρε το ταξί, το νίκιασε το ταξί και εξαφανίστηκε μαζί με το ταξί. Δεν έτσι. Έχει βρεθεί ούτε το ταξί. Είχαμε ούτε ακούσει τον ιδιοκτήτη κάποια στιγμή, ο οποίος μας έλεγε: Παιδιά, δεν έχω κανένα νέο. Τι γίνεται με αυτό, Αντώνη? Ναι, ο κύριος Σαχπάρης, ο οποίος είχε κάνει και έκκληση όντως μέσω της εκπομπής. Τώρα ακούστε τι έγινε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι μια ιστορία που φτάνει στην άκρη του νήματος. Και αυτό γιατί χθες ο εξαφανισμένος ταξιτζής παρέδωσε το ταξί. Και το θέμα είναι ότι δεν παρέδωσε μόνο το ταξί έξω από το συνεργείο του ιδιοκτήτη του κύριου Σαχπάζη στο χωριό Άγιος Παντελεήμονας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι έγραψε και ένα σημείωμα και παρέδωσε και το κλειδί του αυτοκινήτου στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη και στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι ξαναέγινε καπνός, δηλαδή ξαναεξαφανίστηκε. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Σαχπάζης, ο ιδιοκτήτης, χθες το απόγευμα ταξίδεψε στη Γαλλία προκειμένου να πάρει δεύτερο όχημα. Γιατί ο άνθρωπος είχε πιστεί ότι ναι. Το όχημα το οποίο είχε εξαφανιστεί όλο αυτό το διάστημα δεν θα το ξαναέβρισκε. Το σημείωμα δεν ξέρουμε τι έγραφε. Και τώρα το θέμα. Αντώνη. Το σημείωμα ξέρουμε τι έγραφε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάλλον έγραφε ότι συγγνώμη για την παρεξήγηση, αύριο θα τα εξηγήσω όλα. Μάλιστα. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αναστατώθηκε και όλη η οικογένεια και η μητέρα δηλαδή που είδε και το σημείωμα. Αντώνη μου, Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.